κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη μία από το κανάλι τη Ναυτεμπορική. Ανάπτυξη 2,2% το 2024 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση του Διοικητή Γιάννη Τουρνάρα για την νομισματική πολιτική. Ταυτόχρονα προβλέπεται η υποχώρηση του πληθωρισμού στο 3% από 4,2% το 2023. Για το 2025 η αύξηση του ΑΕΠ τοποθετείται από την Κεντρική Τράπεζα στο 2,5% ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί ελαφρώς ο ρυθμός ανόδου στα επίπεδα του 2,3%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι θα μειωθεί από 4,2% το 2023 στο 3% το 2024 και 2,5% το 2025. Ο κ. Τουρνάρας επισημαίνει ότι σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από νέε αβεβαιότητες και γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς και τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος χαρακτηρίζει πρόκληση την διατήρηση της κερδοφορίας των τραπεζών, το μεγάλο αλλο επενδυτικό κενό στην ελληνική οικονομία προτείνει τη λήψη μέτρων για την απόκτηση νέα κατοικία από πολλά νοικοκυρία και κυρίω νέα ζευγάρια για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψει εργατικού δυναμικού, προτείνει την ενσωμάτωση των μεταναστών και τη θέσπιση κινήτρων ώστε να μην φεύγουν στο εξωτερικό εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. Ανοιχτό άφησε... Ανοιχτό άφησε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, στο ενδεχόμενο να υπάρξει επιδότηση στου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο, αν συνεχιστούν οι μεγάλε αυξήσει στι χονδρικέ τιμέ. Αν φτάσουμε σε σημείο μεγάλων αυξήσεων στο ρεύμα για του καταναλωτέ, θα παρέμβουμε, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκη. Μέχρι σήμερα, η χονδρική τιμή του ρεύματο τον Ιούνιο παρουσιάζει αύξηση 23% σε σχέση με τον Μάιο. Ταυτόχρονα, σημαντικέ αυξήσει σημειώνονται διεθνώ και στι τιμέ του φυσικού αερίου το οποίο έχει φτάσει τα 35 ευρώ η μεγαβατόρα. Η μη διευθέτηση του ζητήματο των προμηθειών δεν προσφέρει τίποτε ούτε στι τράπεζε, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην κοινωνία, επεσήμανε ο Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, μιλώντα σε ετήσια Γενική Συνέλευση τη Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Κάλεσε τι ελληνικέ τράπεζε να υιοθετήσουν πιο δίκαια συστήματα με βάση τι πρακτικέ άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών ή επιχειρήσεων με μεγάλα δίκτυα πελατών στην Ελλάδα για να μην χρειαστεί κυβερνητική νομοθετική παρέμβαση. Έξι Ευρωπαίοι ηγέτε που διαπραγματεύονται τα ονόματα για τα κορυφαία πόστα του Ευρωπαϊκού Μπλοκ συμφώνησαν να προτείνουν την Ursula von για μια δεύτερη θητεία ω πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέφεραν στο Reuters, το γαλλικό και το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων πηγέ που συμμετείχαν στι συνομιλίε. Στην συμφωνία προβλέπεται ο πρώην Πρωθυπουργό τη Πορτογαλία Αντώνιο Κώστα να προταθεί ω ο επόμενο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η Πρωθυπουργό τη Εστονία Κάγια Κάλλα να είναι η νέα επικεφαλή εξωτερική. Εσωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία έρχεται πριν από τη Σύνοδο Κορυφή των Ηγετών τη Ευρωπαϊκή Ένωση την Πέμπτη και την Παρασκευή στι Βρυξέλλες για να αποφασίσουν ποιο θα ηγηθεί των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση πλήν αλκοολούχων ποτών ζητάει Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Σύναφων Επαγγελμάτων σε επιστολή τη προ τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη με αφορμή την αύξηση του ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ στο 24%. Στη σύναψη στρατηγική συνεργασία και την ανάπτυξη αστικών χωρών στην Αθήνα και στην Περιφέρεια, προχώρησαν οι και η εταιρεία ανάπτυξη ακινήτων Demand, όπω ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου. Η εν λόγω συνεργασία αφορά αρχικά στην υλοποίηση τεσσάρων έργων ανάπτυξη ακινήτων με ενσωμάτωση πράσινων χαρακτηριστικών, εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και αρχών βιωσιμότητα. Κίνε απόλυτου χάου και σκληρή βία επικρατούν στην πρωτεύουσα τη Κένια, Ναϊρόμπι, όπου χιλιάδε διαδηλωτέ διαμαρτύρονται κατά του φορολογικού νομοσχεδίου που προβλέπει αυξήσει με την αστυνομία να ανοίγει πύρα εναντίον του και την κυβέρνηση, βλέποντα ότι δεν ηρεμεί η κατάσταση, να αναπτύσσει στρατό για να καταστήλει τι κινητοποιήσει. Όπω αναφέρει η εφημερίδα Daily Nation, επικαλούμενη αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνα, η κυβέρνηση τη Κένια ανέπτυξε τον στρατό για να βοηθήσει την αστυνομία να αντιμετωπίσει τι διαδηλώσει που και μέχρι στιγμής έχουν κοστίσει σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους τη ζωή, ενώ άλλοι 31 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη είναι σα μέρωσή 4. Μείνετε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Ακολουθεί ο Φίλιππος Φιλιππακόπουλος με την εκπομπή On Politics. Καλό μεσημέρι σε όλους σας.